το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΙΝΑΛ. Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι καλύτερο, αλλά δεν με αφορά και ιδιαίτερα. Γιώργο, αυτή τη συζήτηση, όχι, με συγχωρείς. Όχι, δεν θέλω σοβαρά να την κάνω. Θέλω εγώ να την κάνω, γιατί δηλαδή πραγματικά είναι πολύ αστεία αυτή η συζήτηση, ναι. Το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΙΝΑΛ. Ποιος ασχολείται αν θα λέγεται ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ? Σημασία έχει αν αυτό το κόμμα έχει κάτι να μας πει για το μέλλον, για τη ζωή μας. Αυτό θέλω να πω. Εγώ θεωρώ ότι... Αν θα το λένε ΚΙΝΑΛ ή αν θα το λένε ΠΑΣΟΚ. Μισό λεπτό. Το αν θα το λένε ΚΙΝΑΛ ή θα το λένε ΠΑΣΟΚ αφορά εσωτερικά το κόμμα. Εμένα δεν με αφορά τόσο πολύ και δεν αφορά και κανένα στην κοινωνία. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι το εξής. Γιατί το συζητάγαμε κάποια στιγμή off-air. Υπάρχει ένας πολιτικός χώρος ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει. Αυτό τον πολιτικό χώρο αυτή τη στιγμή τον καλύπτει σε ένα μεγάλο βαθμό ο Μητσοτάκης. Μπορεί να τον καλύψει ένα άλλο κόμμα? Ναι, μπορεί. Η απάντηση είναι ναι, μπορεί. Το ερώτημα τώρα είναι, μπορεί, είναι τώρα. Το ΚΙΝΑΛ αυτό το κόμμα? Είναι το ΚΙΝΑΛ αυτό? Το ΚΙΝΑΛ μπορεί να είναι αυτό το κόμμα. Ή το ΠΑΣΟΚ, πώς το λέμε. Μπορεί να είναι αυτό το κόμμα. Με τη φόβη τώρα υπάρχει ένας πολιτικός. Γιώργο, με συγχωρείς, τώρα υπάρχει ένας πολιτικός χώρος. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ μετεξελιχθεί σε ένα σοβαρό κεντροαριστερό ευρωπαϊστικό κόμμα, ναι, δεν θα υπάρχει χώρος. Ναι, δεν θα γίνει όμως εύκολα. Τώρα υπάρχει. Δεν θα γίνει όμως εύκολα αυτό. Να κάνω εγώ την ερώτηση στον Δημήτρη Μανιάτη. Αυτή την περιγραφή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έγινε, δηλαδή με αυτούς τους όρους, μια τέτοια μεταστροφή μπορεί να γίνει για το ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως την επιθυμεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Εξαρτάται προς τα πού. Μια συνήθις φράση που λένε κορυφαία λέξη της αριστερής περιγράφης του, να το πω έτσι, ξέρετε ποιος εννοώ περίπου, είναι ότι οι μάχες κερδίζονται στο κέντρο, αλλά δεν κερδίζονται από το κέντρο. Θα βάλω μια οικονομευτική σημείωση στη συνολική συζήτηση, όπως ανοίχθηκε και από την Αθηνά και τον Γιώργο. Και από τον Γιώργο και από την Αθηνά. Εγώ λέω ότι οι κερδίζονται το κέντρο. Η ερώτηση είναι άλλη. Την επόμενη διετία, αυτό που έχουμε συνηθίσει να περιγράφουμε το πολιτικό κέντρο θα έχει την ίδια εκλογική και πολιτική συμπεριφορά, στο βαθμό που οι κοινωνικές συνθήκες θα το υπονομεύουν υλικά. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα στο βήμα τη Κυριακή ότι το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει το 215 δις. Η ερώτηση είναι, δεδομένου ότι από την 1η Ιουνίου ξεκινούν πληστηριασμοί και δεν υπάρχει θεσμικό πια πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Δεδομένου ότι έχουμε αυτό το ιδιωτικό χρέος και δεδομένου ότι θα έχουμε ένα κουτσό καλοκαίρι, θέλουμε να είναι καλύτερο από το 20, αλλά δεν θα είναι με τίποτα το καλοκαίρι του 19 ή μάλλον η σεζόν του 19. Η ερώτηση είναι, η επόμενη διετία θα έχει διατηρήσει εκείνη την κοινωνική βάση η οποία θα εκφράζεται και από το κέντρο? Ή μήπως το πολιτικό κέντρο οδεύει σε μια συρρήκνωση ως πολιτική συμπεριφορά επειδή οδεύει σε μια συρρήκνωση και ηλική? Αυτό το θέτω σε ερώτημα προς όλους και όλες, έτσι, προς την Αθηνά και τον Άρη και σε ένα Παναγιώτη που είναι και η δίκευσή σου και στον Γιώργο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το γεγονός ότι ο Τσίπρας αποφασίζει να πάει για το επόμενο διάστημα, συμφωνώντας και με τους υπόλοιπους με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορούν να πάνε σε μια λογική επενδύωση στην καταστροφή. Επίσης, κάνει και κάτι ακόμα. Δεν αφήνει απλώς πίσω το αντιμνημόνιο. Λέει εμέσως πλήρως σαφώς ότι αυτός αφήνει ένα και ως ένα βαθμό και δίκαιο, αν θέλετε τη γνώμη μου, ένα κεκτημένο είχε αφήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό που πρόεδρευαν διάφοροι δεξιοί, αυτό και το οποίο είχαν άφησει στα κεραμίδια και ήταν το απόθυμα των συγκεκριμένων δις που άφησε στη χώρα για πρώτη φορά η κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάνω σε αυτό δομήθηκε μια κανονικότητα με πανδημία και μια ασφάλεια. Δεν μπορούμε τώρα αυτό να το ξεχνάμε. Την ίδια στιγμή λοιπόν που λέει που αφήνει το αντιμνημόνιο, στην πραγματικότητα κάνει κάτι διαφορετικό. Εμέσως πλήρως σαφώς λέει ότι ήταν πετυχημένο το δεύτερο κομμάτι της δικής του διακυβέρνησης. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα έχει μνημόνιο και η χώρα, τουλάχιστον με τα δικά του λεγόμενα. Αυτό όμως, ένα, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν θα έχει κινδύνους ο κόσμος της εργασίας από σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και δεν μπορεί να λέμε γενικά και όσο τη διευθετεί τον κόσμο της εργασίας, όταν για παράδειγμα διευρύνει το ωράριο, γενικά και όριστα, όταν ενισχύει τις επισφαλείς και ευέλικτες μορφές εργασίας. Αυτό είναι ο φιλελευθερισμός κατά την άποψή του. Γιατί ανακυλεί την
συζήτηση στο κόστος εργασίας, στη συντήρηση στο κόστος εργασίας. Ενώ η συζήτηση, αν τα βάσετε σήμερα, τον κόστο των καλύτερων στην καθημερινή της Κυριακής, η συζήτηση έπρεπε να είναι για να γίνει πιο επενδυτική χώρα, όχι σαν να μειωθεί το κόστος εργασίας, αλλά να μειωθούν οι εργοδοτικές φορές ή να φτιαχτεί ένα άλλο περιβάλλον συνολικά. Και είναι μια μονομερή λογική και στενή η λογική που λέει ότι τα χαμηλά μεροκάματα φέρνουν επενδύσεις ή ανάπτυξη. Είναι μειωσιμένη. Και αυτή είναι η πολιτική των σπηλαίων. Μια νεοφιλελεύθερη λογική. Θα συμφωνήσω επίσης, τελειώνοντας και με τον Άρη. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια. Το καταλαβαίνω από τη μεριά του Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Το εξής. Δεν έχουμε να κάνουμε με το αν έχει πτέρυγες ή όχι η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε να κάνουμε αν έχει την ηγεμονία να οριοθετεί τις τάσεις. Εγώ θεωρώ πολύ κειμένο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ο Δένδιας μπήκε μέσα στην Άγκυρα και μίλησε όπως μίλησε στον Καβουσόλ. Την άλλη μέρα το πρωί, από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είχε αφαιρεί ένα μεγάλο επιχείρημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, για όποιον παρατηρεί και τα κοινωνικά δίκτυα και το δημοσιολόγο και όχι μόνο. Η Νέα Δημοκρατία, όπως και όλα τα κόμματα τα μεγάλα, η μεγάλη αστική παράταξη, οι νικητές του εμφυλίου, όπως συνηθίζω να λέω, η μεγάλη αστική παράταξη είναι η Δημοκρατία. Είναι. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι την ίδια στιγμή και μια μεγάλη ομοσπονδία δυνάμεων που αν καταφέρνει κάθε φορά αυτό που ηγείται να ενωθεί τις τάσεις, μπορεί να φτιάχνει και ηγεμονίες. Με τον κίνδυνο που περιέγραψα όμως πριν. Με τον κίνδυνο ότι μπορεί να απευθύνεται σε ένα κέντρο το οποίο την ίδια στιγμή αρχίζει και συρρυκνώνεται και φτιάχνει μια καινούρια συμπεριφορά. Θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ σε ένα κομμάτι αυτών που είπες και αυτό είναι τα εργασιακά. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα κομβικά νομοσχέδια που θα επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο τα εργασιακά και για το οποίο δεν έχει γίνει αρκετή συζήτηση. Και δεν έχει γίνει αρκετή συζήτηση σε αρκετά επίπεδα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο πρώτος είναι ότι τα εργασιακά δικαιώματα, αν θέλουμε να πούμε ότι έχουν μία πίεση όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, δεν ασκείται μόνο εσωτερικά, ασκείται και από το διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή, υπάρχει ένα κοινωνικό ντάμπινγκ. Για να έρθω στα αναγνώσματά σου, Όσκαρ Λαφοντέν το περιέγραφε από το 99 αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε μια παγκόσμια αγορά. Η παγκόσμια αγορά έχει διαφορετικούς κανόνες. Δηλαδή, σε ένα πολύ απλό, σε ένα πολύ βασικό επίπεδο, να το φέρω, ένας που ήθελε να έχει ανοιχτεί σε ψηφιακά εργαλεία την αγορά της Ιαπωνίας, είχε πολύ δύσκολο πρόβλημα όσον αφορά το ωράριο που θα εργαζόταν υπάλληλοι του, που είναι διαφορετικά ωράρια, που είναι διαφορετικές ζώνες χρόνου. Και εδώ θέλω να πάω για αυτή τη συζήτηση στον Άρη. Νιώθεις ως πολίτης, ο οποίος δεν είσαι άνθρωπος του πολιτικού ρεπορτάζ, ότι αυτή η συζήτηση γίνεται, ότι τα κόμματα είναι έτοιμα να κάνουν με κάποιους τέτοιους όρους μια συζήτηση. Δηλαδή με το βλέμμα στο εσωτερικό, αλλά και έχοντας τη γνώση του τι γίνεται έξω και ποιες είναι οι πραγματικές προκλήσεις. Δεν το έχω δει αυτό. Δεν τα παρακολουθώ και όλα, δεν ξέρω αν μου διέφυγε, αλλά έχω την εντύπωση ότι όχι. Είναι λίγο κοντόφθαλμη η λογική των περισσότερων κομμάτων. Είτε προσπαθούν να πείσουν ότι κάθε άρθρο, κάθε νομοσχεδίο είναι καταστροφικό για τη χώρα ή ότι κάθε άρθρο είναι σωτήριο για τη χώρα. Θα ήθελα με την ευκαιρία, δεν ξέρω άμα θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι για τα εργασιακά, εγώ δεν έχω. Θα ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι αυτό που είπε η κυρία Δρέτα, αλλά το αφήσαμε μετά, σε σχέση με... Γιατί μιλάτε όλοι, κυρία Δρέτα, και μεταξύ σας μιλάτε στον Ενικό. Εγώ σε είπα Αθηνά, πάντως. Εντάξει. Δέχομαι. Γιατί είμαστε παιδιούς. Η Αθηνά, λοιπόν, είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον πριν. Μετά την πανδημία φοβάμαι κι εγώ ότι θα έχει υπάρξει ένα συμπαγές πλέον κίνημα. Αυτοί που σήμερα λέμε αντιεμβολιαστές, αύριο θα είναι οι αντισυστημικοί του αύριο, οι οποίοι ακόμα και αν το σύστημα τους δώσει νερό, δεν θα το πιούνε, ακόμα και αν πεθαίνουν, γιατί θα θεωρούν ότι είναι κάτι κακό και ότι δεν πρέπει να το δεχτούν. Οι καχύποπτοι στα πάντα, σε κάθε πράγμα που θα πει το σύστημα, αλλά τρομακτικά εύπιστοι σε κάθε μπούρδα που θα διαβάσουν στο Facebook ή θα τους πει κάποιος γνωστός τους. Αυτοί, λοιπόν, είναι οι
μαζί φυσικά με τους θανάτους, νούμερο ένα οι θάνατοι, αλλά αυτή είναι έτσι μια παράπλευρη απώλεια στον ορθολογισμό, το ότι ενώθηκαν στην πανδημία ένα σωρό τέτοιοι άνθρωποι και είναι ένα μεγάλο ερώτημα πώς θα επηρεάσουν την πολιτική μετά την πανδημία. Αυτή δεν θα είναι ένα τεράστιο ποσοστό, δεν ξέρω να το υπολογίσω, γιατί τελικά πολλοί από αυτούς μπορεί να ψηφίζουν τα, ας πούμε, συστημικά κόμματα για άλλους λόγους, γιατί, ξέρω εγώ, τους μείωσαν τους φόρους ή γιατί κλπ. Κλπ. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να επηρεάζουν και την ατζέντα κάπως. Να μια μέσα συζήτηση από το μέλλον, μάλλον, και για το μέλλον, αυτό το οποίο λέει ο Άρης. Για παράδειγμα, διαιρετικές τομές υπήρχαν πάντα. Από το μνημόνιο, αντιμνημόνιο, μέχρι ό,τι θέλετε. Και τώρα βεβαίως θα υπάρχουν απέναντί μας μετά την πανδημία πολίτες οι οποίοι είναι σε αυτό το φάσμα που λέει ο Άρης, του ανορθολογισμού, που θα τους λες ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και θα σου λένε όχι αδερφέ, ανατέλει από τη Δύση. Λοιπόν, αυτό θα είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Εγώ δεν έχω μετρήσει πόσοι θα είναι. Εκτιμώ ότι δεν θα είναι ένα μαζικό μπλοκ αντίστοιχου βεληνικούς με αυτό του αντιμνημονίου το 2011-12, το οποίο επηρέασε ραγδαία τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να το συνδέσω όμως με μια συζήτηση η οποία είναι από το μέλλον. Για παράδειγμα, η ψηφιακή μετάβαση και η ψηφιοποίηση διαδικασιών και πώς αυτό συνδέεται με την εργασία, σημαίνει ότι βεβαίως υπάρχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την ελαστικοποίηση της δουλειάς, αν θέλετε, όχι με την αρνητική χρειά του όρου, με τη μεγαλύτερη ευελιξία μάλλον για τη δουλειά, με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, με την δυνατότητα να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, πολύ πιο ανταγωνιστικοί μάλλον, σε ένα διεθνές και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αλλά από την άλλη συζήτηση αυτή ενέχει και κινδύνους. Για παράδειγμα, η μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον? Ναι, πολλές επιχειρήσεις, για παράδειγμα, κάνανε ένα e-shop στις μέρες της πανδημίας, διότι αυτό ήταν συνθήκη επιβίωσης. Ή θα κάνανε ένα e-shop και θα παίρνανε ένα κομμάτι από την πίτα, ή θα κλείνανε. Στην μετά-πανδημία κατάσταση, που δεν θα υπάρχει αυτό το ευρύ δίχτυ κοινωνικής στήριξης που υπήρχε στους μήνες της πανδημίας, τον 1,5 χρόνο της πανδημίας, αναντήρητα κάποιες δραστηριότητες, είτε σε έναν, είτε σε δύο, είτε σε πέντε χρόνια, θα κλείσουν. Λυπάμαι που το λέω, αλλά θα είναι μία προσαρμογή η οποία θα γίνει. Τι έκταση θα είναι, δεν μπορώ να σας το εκτιμήσω από τώρα. Μπορεί να είναι λίγες επιχειρήσεις και αυτοί οι εργαζόμενοι ή οι ιδιοκτήτες να ανακατευθυνθούν σε άλλα πεδία, ή μπορεί να είναι μεγαλύτερης έκτασης. Άρα, η συζήτηση της ψηφιοποίησης, συναρτώμενη με την εργασία, έχει πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά έχει και πολύ μεγάλους κινδύνους. Και αυτό, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο για την πολιτική συζήτηση. Και συμφωνώ, καταλήγοντας, με την Αθηνά, επειδή παρακολουθώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το 2016, όταν εξελέγει, από πριν μάλλον από το 2016, όταν εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης έχει κάτι που ο Τσίπρας δεν το έχει απόλυτα. Επειδή παρακολουθεί πολύ πιο συστηματικά τη διεθνή σκηνή και πιάνει τα mega trends τα οποία συζητούν στην Δύση, έχει την δυνατότητα να ορίζει καλύτερα τα διλήμματα και να πιάνει τις συζητήσεις του μέλλοντος. Αν μπετονάρει κιόλας την δική του μεριά, τη δική του τοποθέτηση, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά πιάνει καλύτερα αυτό το οποίο έρχεται. Και αυτό είναι κρίσιμο για τις πολιτικές εξελίξεις. Αθηνά, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Όχι. Παρακαλώ. Κάνοντας την ουσία, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος, έναν τελευταίο κύκλο, θα ήθελα να ρωτήσω τι άφησε η πανδημία στη δημοσιογραφία. Τόσο σε επίπεδο επαγγελματικό, όσο και σε επίπεδο δημοσιογραφικής δουλειάς. Δηλαδή, η οικονομική κρίση σίγουρα άφησε ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα και, για να είμαι ειλικρινής, έγινε πολύ σαφές, για παράδειγμα, στην κρίση, στο όσο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, όπου σε προ-κρίσεις εποχές θα είχαμε 2-3 αποστολές και σήμερα δεν έχουμε καμία, μάλλον, εκτός και αν μου διαφεύγει εμένα. Αλλά η πανδημία, τι άλλαξε στο επάγγελμά σας, τι άλλαξε στον τρόπο που καταλαβαίνετε εσείς το επάγγελμα και στον τρόπο που διεκδικείτε απαντήσεις? Να ξεκινήσουμε ανάποδα εντελώς αυτή τη φορά από τον Άρη. Η πανδημία νομίζω ότι άλλαξε πολλά
δουλειά μας. Σε μένα δεν άλλαξε τίποτα, γιατί ανέκαθεν δούλευα από το σπίτι. Έχω έτσι μια μικρή αλλεργία στα γραφεία και στην δημοσιογραφική συνύπαρξη σε κτίρια, οπότε πάντα δούλευα από το σπίτι μου στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια από τη Χαλκιδική. Όμως, πολύ πέρα από εμένα, έζησαν πώς είναι να δουλεύεις από το σπίτι με τις τηλεδιασκέψεις και με όλα αυτά. Κατά τα άλλα, απαξιώθηκαν οι δημοσιογράφοι ακόμα περισσότερο. Δεν πιστεύουν ακόμα και αυτό τίποτα πλέον που λένε οι δημοσιογράφοι, εκτός και μάλιστα για πάρα πολλούς οι δημοσιογράφοι είναι, παίρνουν έξτρα χρήματα, πράγμα ας πούμε π.χ. με την λίστα Πέτσα, πράγμα που δεν συνέβη με τους δημοσιογράφους. Δεν πήραμε εμείς ποτέ οποιαδήποτε αύξηση ή μπόνους αν το μέσο που δουλεύουμε πήρε κάποια ενίσχυση, και δεν θέλαμε κιόλας. Η ζημιά που έπαθαν τα μέσα, ειδικά στον έντυπο χώρο, αλλά και όχι μόνο, ήταν έτσι κι αλλιώς τεράστια και δεν αναπληρώθηκε ως επιτοπλίστων με τη λίστα Πέτσα. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι και να γράψουμε πλέον δεν γίνεται πιστευτό. Είναι επειδή μας έχουν πληρώσει είτε ο Gates είτε ο Πέτσας για να πούμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, νεκροί από τον κορονοϊό. Για πάρα πολλούς δεν υπάρχουν και είναι ψέματα. Οπότε η αξιοπιστία έχει μειωθεί περισσότερο με τον κορονοϊό. Δεν ξέρω στην πορεία τι θα συμβεί, αλλά η αξιοπιστία, γι' αυτό είναι το θέμα, νομίζω ότι μια αλφα κόντρα μετά την πανδημία θα είναι το σύστημα στο οποίο πλέον είναι ακόμα και τα πιο έτσι ριζοσπαστικά παλιά κόμματα, και το αντισύστημα το οποίο θα με έναν τραμπικό τρόπο θα αμφισβητεί την αλήθεια και θα είναι καχύποπτο με τους δημοσιογράφους κάποιους, αλλά καθόλου καχύποπτη με τους δημοσιογράφους συσσαγωγικά του kolokhanio.gr, πραγματικό site το οποίο πολύ συχνά βγάζει fake news, ή με τον Τράγκα, ή με οποιονδήποτε βγάζει τώρα αυτούς τους αρνητές, γιατρούς, οι οποίοι λένε επικίνδυνα πράγματα. Αν σήμερα βγάζουν αυτούς και έχουν εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις, προβολές στο YouTube, αύριο φαντάζομαι θα το κάνουν με κάτι άλλο που θα είναι επίκαιρο τότε, στρέφοντας την πολιτική σε φάσεις που θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να ξεχωρίσει στο τέλος τι είναι αληθινό και τι όχι. Γιώργο. Την πολιτική και τη δημοσιογραφία.